αλλάζει σταδιακά ο επιχειρηματικός χάρτης στην καρδιά του Ηρακλείου εξαιτίας των ενοικίων φωτιά, με τον εμπορικό κόσμο να κάνει λόγο για μεγάλο πλήγμα στην τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία, αλλά και για θέμητο ανταγωνισμό από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα ενοίκια που ζητούν οι ιδιοκτήτες ξεπερνούν την αντικειμενική αξία κατά πολλές φορές και 20 φορές επάνω από την αντικειμενική αξία του τετραγωνικού για επαγγελματική χρήση. Σίγουρα θα έρθουν κάποιοι δυνατοί εδώ. Σωστά, οι κριτικοί θα φύγουν. Υπάρχει μαγαζί στα Λιοντάρια αυτή τη στιγμή, 70-80 τετραγωνικά, που το ενίκιο του είναι 8.500 ευρώ, 8.000 ευρώ. Το τελευταίο εξάμηνο έχει επανέλθει ο αέρας και τον ζητάνε και είναι και σοβαρός ο αέρας. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να φεύγουν άνθρωποι και παλιοί έμποροι από το Ηράκλειο, διότι δεν μπορούν να αντέξουν. Ξεπεράσαμε ακόμα και την Ερμού, σχολίασε ο κ. Μαθιουδάκης, ο οποίος έκανε λόγο για εξωφρενικά ποσά, καθώς ενίκια ύψους 2.500 ευρώ άγγιξαν τις 7.000 ευρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή είμαστε πιο ακριβοί και από την Ερμού. Ναι, φυσικά εγώ έχω κατάστημα εκεί, το οποίο σας πληροφορώ ότι πληρώνω περίπου 40% φτηνότερα από ότι είμαι εδώ. Είναι ένα πρόβλημα που πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στο κέντρο, αλλά και σε περιφερειακά του Ηρακλείου, που αφορούν μεγαλύτερα ακίνητα, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος ενοικίου που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Στην ΕΣΕ, μάλιστα, θεωρούμε πως ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως βέβαια είναι το Ηράκλειο, πρέπει να επενδύσουμε στη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία βέβαια πρέπει να συνδεθεί και με το shopping in Greece. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην αλωθούν οι εμπορικές αγορές, είτε από πολυεθνικές επιχειρήσεις, είτε από τους εγχώριους εμπορικούς κολοσσούς, διότι αυτό θα οδηγήσει σε μαρασμό την τοπική επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στις απαιτήσεις τους με το βλέμμα στο συνολικότερο και μακροπρόθεσμο όφελος των ιδίων. Από τη μια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη φορολογία, ανεβάζοντας κατά πολύ τα ενοίκια, και από την άλλη, οι έμποροι αδυνατούν να επιβιώσουν, με συνέπεια να κλείνουν τα καταστήματά τους στην καρδιά του Ηρακλείου, αναζητώντας καταστήματα σε άλλους δρόμους, όπως τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και όχι μόνο. Ναι, μαγαζί που μπορεί να κάνει, ας πούμε, 4.000, τώρα δίνεται 10. Οι επιχειρηματίες, οι κριτικοί θα φύγουν. Θα αρχίζουν και βγαίνουν εκτός πόλης πλέον και βρίσκουν μαγαζιά. Και αυτό το πράγμα μετεγενέστερα δεν θα είναι σε καλό, διότι δεν θα υπάρχει κανένας. Είναι εντελώς αθέμητος ανταγωνισμός, διότι μια εταιρεία η οποία μπορεί να κάνει δεκάδες εκατομμύρια δεν την ενδιαφέρει να δώσει ίσα ίσα, όχι για να πουλήσει το προϊόν του, αλλά να κάνει διαφήμιση, ταμπέλα στο προϊόν ότι υπάρχει και εδώ. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν κατέλθει, έχουν μπει στην αγορά και έχουν δημιουργήσει συνθήκες μεγάλης πίεσης στις μικρές επιχειρήσεις και αυτό είναι καταστροφικό. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι πρέπει να βάλουμε μυαλό, να μειώσουμε τα νίκια ή να τα προσαρμόσουμε στην κατάσταση που ζούμε, αλλά και το κράτος να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες να μην πληρώνουν τόσο φόρο. Τα νέα δεδομένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρεθούν προσεχώς στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.